ως της ανδρείας ακαθέρε το τα στουβελία βελίαρ απεκρούσω εφόδους, και ακλίνης διέμινας σοφέ εν πειρασμής, όθεν χαρακτήρασε, Άρα αγούς καρτερίας και λαμπρόν υπόδειγμα αρετών ουρανίων. Η Εκκλησία μ' έλπισε Ιώβ, λαμπρινωμένη της εις Φίον βλάστημα της βιωτίας έμπνουν όργανων της εγκρατίας ανεδείχθης σε ραφήμα σιγαροσίων βαδίσα στη συχνέση αρτιφανός εν το κόσμο εξέλαμψας πατερόσιε Χριστόν τον Θεό σωστέ ή μην το Έξι του Μηνό Μαΐου, η Ιώβ του Πολιάθλου, Σεραφή Μωσίου του Ενδομβό τη Μάμα Παχομίου και Ιλαρίωνος των Οσίων, Δημητρίωνος Δάνακος, μεσήρου, δανάτου, θερινού και βαρβάρου των μαρτύρων. Ο πολύαθλος Ιώβ της Παλαιάς Διαθήκης Ο Ιώβ αποτελεί πρότυπο ηθικής ανδρείας και ακατάβλητης υπομονής για όλους τους δοκιμαζομένους μέσα στην κοιλάδα του κλαφθμόνος, όπως ονόμασαν την επίγεια ζωή οι πατέρες της Εκκλησίας. Ο Πολίαθλος Ιώβ καταγόταν από την Αυσίτιδα, κοντά στην Δαμασκό. Ήταν γιος του Ζαρέθ και της Βοσόρας και προφήτης για 40 χρόνια, περίπου 1925 έτη πριν την γέννηση του Χριστού. Ο Θεός τον ευλόγησε ως άνθρωπο και ως οικογενειάρχη. Απέκτησε μεγάλο πλούτο και είχε επτά γιους και τρεις θυγατέρες. Επίσης εξίσου μεγάλη ήταν και η αρετή του και ο σεβασμός του προς τον Θεό. Με τα αγαθά του βοηθούσε κάθε συνανθρωπό του που είχε ανάγκη. Όμως για να λάμψει περισσότερο η αρετή του, ο Θεός επέτρεψε να δοκιμαστεί σκληρά ο Ιώβ. Σε μικρό χρονικό διάστημα έχασε όλα τα υπάρχοντά του και επίσης πέθαναν και τα δέκα παιδιά του. Ο ίδιος μάλιστα γέμισε με λέπρα στο σώμα του και βγήκε έξω από την πόλη και είχε ένα στρίδι για να ξύνει τις πληγές του. Αλλά ο ίδιος έδειχνε μεγάλη υπομονή και δόξαζε τον Θεό. Η σύζυγός του έχασε την ψυχραιμία της και κάποια μέρα του λέει να βλασφημίσει τον Θεό και ασπεθάνει. πεθάνει. Ο Ιώβ με πραότητα της απάντησε Ω περμία εκ των αφρόνων γυναικών ελάλησας. Ή τα αγαθά εδεξάμεθα εκ χειρός Κυρίου, τα κακά ούχι πίσωμεν. Μίλησες δηλαδή σαν να είσαι μία απερίσκεπτη και ανόητη γυναίκα. Αν τα αγαθά τα δεχθήκαμε ευχάριστα από τα χέρια του Κυρίου, τις θλίψεις και τις συμφορές δεν θα τις υπομείνουμε. Ως το Κυρίο έδοξεν ούτως και γένετο όπως επιθυμεί ο Κύριος αυτό και ας γίνει. Ο Κύριος μας έδωσε όλα τα αγαθά, ο Κύριος μας τα πήρε τώρα πίσω ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου από τώρα και σε όλους τους αιώνες των αιώνων. Έτσι λοιπόν έλαμψε η αρετή του Ιώβ και ο Θεός όχι μόνο σταμάτησε τις δοκιμασίες του, αλλά του χάρισε πολύ περισσότερα αγαθά από τα πρώτα. Ο Ιώβ συνολικά έζησε 248 χρόνια. Ο Όσιος Σεραφίν που ασκήτευσε στο όρος Δομβό της Λεβαδίας. Ο ασκητής αυτός είχε πατρίδα του το χωριό Ζέλη της Βιωτίας. Οι γονεί του ήσαν ευσεβεί και ενάρετοι. Και έτσι βέβαια ανέθρεψαν και τον Σεραθήμ. Ο Όσιο από μικρό είχε κλείσει στα θεία και στην μοναχική ζωή, οπότε σε νεαρή ηλικία, παρά την φυσιολογική αντίδραση των γονέων του, πήγε στο μονίδριο του προφήτη Ηλία στο όρος Κάρκαρα. Εκεί έκτισε ναό στο όνομα του Σωτήρος και ασκήτευε. Επειδή όμω είχε συχνέ επισκέψει από γονεί και φίλου, εγκατέλειψε το αγαπημένο του σπήλαιο και πήγε στο μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων. Αλλά έφυγε και από εκεί και πήγε στο μοναστήρι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος που βρίσκεται στο όρος Σαγματά της Θήβας. Εκεί έλαμψε ως πνευματικός αστέρας πρώτου μεγέθους και ο ηγούμενος τον έκανε μοναχό με το όνομα Σεραθήμ και αργότερα τον χειροτώνησε διάκονο και πρεσβύτερο. Για να αποφύγει όμως την φήμη των αρετών του, με την άδεια του ηγουμένου έφυγε από εκείνο το μοναστήρι και έφθασε δυτικά του Ελικόνα στην περιοχή Δομβού. Εκεί έκτισε ναό το όνομα του Σωτήρος, καθώς επίσης και μερικά κελιά, και συγκέντρωσε μερικούς μοναχούς, με τους οποίους παρέμεινε εκεί για δέκα χρόνια κάνοντας έργα αρετής και διδάσκοντα στους μαθητές του τα σωτήρια διδάγματα της μοναδικής του Ευαγγελίου ζωής. Έτσι ασκητικά αφού έζησε, εκοιμήθη εν κυρίω αφού προείδε την κοίμησή του, η οποία έγινε στις 6 Μαΐου του 1602, ημέρα της Μεσοπεντηκοστής. Στο σύνολο έζησε 75 χρόνια. Και μετά από την κίνησή του επιτελούσε και συνεχίζει να επιτελεί πάμπολα θαύματα.